Μιλάμε για Χριστούγεννα, μιλάμε για μια εορταστική περίοδο και σε μια περίοδο βέβαια που έχουμε στρέψει το βλέμμα και στο συνάνθρωπο. Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό θα πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο αυτό το μήνα, αυτή την περίοδο, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, όχι μόνο παραμονές εορτών. Ωστόσο η αλήθεια είναι πως εκεί στα Χανιά βοηθούν συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το βλέμμα στραμμένο ειδικά αυτή την περίοδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Χριστούγεννα για όλους είναι το κεντρικό σύνθημα, είναι το μήνυμα. Θέλω να πάμε στην κυρία Έλενη Ζερβουδάκη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Χανίων, να την καλησπερίσω. Πώς είστε, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά και καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ να είστε καλά. Είμαστε πολύ καλά εδώ στο λιμάνι, στην καρδιά των Χανίων. Να εστιάσουμε λίγο στο συσίτιο της Σπλάντζιας. Περισσότερα από 200 γεύματα στους συνανθρώπους μας. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Χανίων, συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής, φέρει γεύματα αγάπης στους συνανθρώπους μας και κυρίως στα συσίτια της Σπλάτσιας, τόσο την ημέρα των Χριστουγέννων όσο και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Έτσι λοιπόν χαρίσουμε 200 μερίδες, προσφέρουμε, είναι σωστό, 200 μερίδες στους συνανθρώπους μας, εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο, προκειμένου να περάσουν με αξιοπρέπεια τις ημέρες αυτές των γιορτών, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας, δείχνοντας την αγάπη, την κατανόηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αντιστοίχως και για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά υπάρχει γεύμα, επειδή υπάρχουν συμπολίτες μας εδώ στα Χανιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, που δεν είναι χριστιανικής καταγωγής αλλά από άλλες θρησκείες. Καταλαβαίνετε ότι και το γεύμα, το κρέας είναι ανάλογο και σαφώς πλαισιώνεται και με σαλάτα και με το αντίστοιχο γλυκό. Συγκεκριμένα την Κυριακή που μας έρχεται της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα. Και έτσι θα έχουμε κλείσει έναν κύκλο ακόμα ως Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προσφοράς. Μάλιστα, και εδώ... Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε... Βέβαια, ολοκληρώστε. Αν μου επιτρέπετε, εδώ βρισκόμαστε, λέω, στο κέντρο των Χανίων. Σε λίγη ώρα έχουμε μία συναυλία με τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων σε έργα κλασικά, Τσαϊκόφσκι, Βιβάλντι και όλων των μεγάλων συνθετών, αφιερωμένο στο κοινωνικό παντοπολείο, στους συνανθρώπους μας. Και αντί εισόδου, οι επισκέπτες μας, οι καλεσμένοι, θα μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας για την ενίσχυση του παντοπολείου, ακριβώς για να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και για το περιεχόμενο των λεγόμενων σας, αλλά και για το φόντο από πίσω, το υπέροχο εκεί, πιο στολισμένα από ποτέ τα Χανιά. Να είστε καλά. Είναι όμορφα στολισμένα τα Χανιά. Και εσείς, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι ένα ειρηνικό και υγιές νέο έτος. Σας ευχαριστούμε πολύ.